Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Τρίτη σήμερα 4 Σεπτεμβρίου και αυτή τη στιγμή ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στη τηλεόραση του TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δεν θα φύγουν από εδώ οι υπουργοί μέχρι ότου κατοχυρώσουμε ότι τα πράγματα ρολάρουν, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας κατά την ολοκλήρωση της δίωρης ανοιχτής συνάντησης που είχε με τις επιτροπές κατοίκων στο ΜΑΤΙ, στη διάρκεια της οποίας συζήτησαν όλα τα θέματα που τους απασχολούν. Τώρα να βρεθεί ο υπεύθυνος. Θα τα κουκουλώσουν όλα. 5.000 για τους ανθρώπους που πεθάνανε. Τι τα σπίτια μας μαράνανε. Έχασα εγώ την γειτόνισά μου μπροστά στο σπίτι μου πέθανε. Δεν πρόλαβε να φύγει. Είμαι εδώ για να ακούσω, είμαι εδώ για να δώσω όμως και ένα μήνυμα. Ότι το ΜΑΤΙ δεν θα ξεχαστεί μετά το πέρας της δημοσιότητας, της σλιβερής αυτής δημοσιότητας των πρώτων ημερών. Είναι ένα στοίχημα για όλους μας. Είναι ένα στοίχημα να αναγεννηθεί, είναι ένα στοίχημα να προστατευθούν οι ιδιοκτήτες, οι κάτοικοι, αλλά και να αντιμετωπιστούν χρόνιες στρεβλώσεις και παθογένειες στην περιοχή. Η ενημέρωση που έχω βεβαίως από τα αρμόδια Υπουργεία, γιατί έχω καθημερινή ενημέρωση, είναι ότι γίνονται καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού προσπάθειες με τα συνεργεία εδώ και γι' αυτό και ήρθα να δω αν όντως ισχύει αυτό. Φωτισμό θέλουμε και βεβαίως να τα δούμε όλα. Χρειάζεται όμως και η συνεισφορά της τοπικής αυτοδιοίκησης σε αυτή την προσπάθεια. Εδώ οφείλω να ομολογήσω ότι έχουμε μια στρέβλωση. Έχουμε μια περιοχή που η μισή ανήκει σε ένα Δήμο και άλλη μισή ανήκει σε έναν άλλο Δήμο. Βεβαίως αυτή η στρέβλωση πρέπει να αντιμετωπιστεί θεσμικά, αλλά μέχρι να αντιμετωπιστεί χρειάζεται συνέργεια και συνεργασία ανάμεσα στις δύο δημοτικές αρχές και φυσικά στην περιφέρεια. Με νέες προκλητικές δηλώσεις υποδέχτηκε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου στη Σμύρνη τον Έλληνα ομόλογό του Νίκο Κοντζιά. Δράττοντας την ευκαιρία κατά την τελετή επανακατάσταση του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στο ανακαινισμένο ιδιόκτητο κτίριο Καπετανάκης στη Σμύρνη, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων NTV, έκανε έμεση αναφορά στην υπόθεση του ασύλου που εδόθησε στους 8 Τούρκους αξιωματικούς που κατέφυγαν στην Ελλάδα μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα κατά του Ταγίπ Ερντογάν. Όπως το λέει πάντα ο φίλος ο Νίκος, ο Θεός μας έκανε γείτονες. Sayısız kültürel miraslarımız var. Και στις δύο χώρες υπάρχουν τα ίχνη και τα κληροδοτήματα των πολιτισμών που αναπτύχθηκαν στα εδάφη τους. Θεωρούμε ότι ο διάλογος και η συνεργασία συνιστούν τον ακρογωνιαίο λίθο των σχέσεών μας με την Ελλάδα. Ο Θεός και ο Αλλάχ μας έδωσαν τη δυνατότητα και τη δυσκολία καμιά φορά να είμαστε γείτονες. Tanrı ve Allah bize komşu olmanın güzelliklerini ve zorluklarını birlikte yaşatıyor. Αυτό το προξενείο είναι ένα προξενείο φιλίας, αγάπης ανάμεσα στους γείτονες και η παρουσία του ομόλογου μου του Μεβλούτ Τσαβούσογλου επιβεβαιώνει αυτή τη φιλία και αυτή τη μάχη που δίνουμε για ένα κοινό, ειρηνικό, σταθερό μέλλον. Αυτόματους συμψηφισμούς σε χιλιάδες φορολογούμενους οι οποίοι περιμένουν για την επιστροφή φόρου εισοδήματος φέρνει ο έμφυα. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων που περιμένουν να εισπράξουν την επιστροφή του φόρου εισοδήματος, η οποία προέκυψε από την εκαθάριση της φετινής φορολογικής τους, θα συμψηφιστεί με τον νέο λογαριασμό του έμφυα που καλούνται να πληρώσουν φέτος. Η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων μέσα στο Σεπτέμβριο και πριν εκπνεύσει προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης του έμφυα, θα προχωρήσει αυτόματους συμψηφισμούς. Η διαδικασία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί πριν το τέλος του μήνα και συγκεκριμένα πριν τις 28 Σεπτεμβρίου, ημερομηνία κατά την οποία εκπνέει η προθεσμία πληρωμής της πρώτης δόσης του έμφυα. Οι ισχύουσες διατάξεις προβλέπουν ότι τα ποσά επιστροφών φόρου, τα οποία δικαιούνται οι φορολογούμενοι, επιτρέπεται να συμψηφίζονται αυταπαγγέλτως ακόμα και με μη λήξη πρόθεσμες οφειλές τους, δηλαδή με φόρους οι οποίοι έχουν μεν βεβαιωθεί στο αφημί του φορολογουμένου, αλλά η προθεσμία πληρωμής τους δεν έχει λήξει. Από την εκαθάριση των φετινών φορολογικών δηλώσεων προέκυψε επιστροφή φόρου για 785.364 φορολογούμενους, με το επιστρεφόμενο ποσό να ανέρχεται σε 364,3
384 εκατομμύρια ευρώ. Στα μέσα Ιουλίου η ΑΔΕ εξέδωσε την πρώτη εντολή πληρωμής μέσω τραπεζών για δικαιούχους επιστροφής φόρου εισοδήματος των φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2017. Η εντολή πληρωμής αφορούσε 270.000 φορολογούμενους που εισέπραξαν επιστροφές ύψους 80,9 εκατομμυρίων ευρώ. Έτσι, περίπου 500.000 φορολογούμενοι οι οποίοι δεν έχουν λάβει ακόμα επιστροφή φόρου 280 εκατομμυρίων ευρώ είναι πιθανόν να μην του δουν ποτέ, γιατί θα συμψηφιστεί με τον έμφυα του 2018. 5.000 φορολογούμενοι που περίμεναν να εισπράξουν επιστροφή φόρου εισοδήματος και ταυτόχρονα είχαν την υποχρέωση πληρωμής έμφυα, έλαβαν στις αρχές Σεπτεμβρίου ένα μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με το οποίο η ΑΔΕ τους ενημέρωνε ότι προχώρησε σε ψηφισμό της οφειλής τους από το φόρο ακινήτων με την επιστροφή φόρου που δικαιούνταν. Καθώς ο νόμος επιτρέπει στην ΑΔΕ να προεισπράττει μέρος ή όλων του έμφυα, προχωρώντας σε ψηφισμό επιστροφών φόρου με μελλοντικές οφειλές, έτσι και φέτος χιλιάδες φορολογούμενοι θα χάσουν τη δυνατότητα καταβολής του έμφυα σε έως και 5 δόσεις και θα το καταβάλουν ουσιαστικά εφάπαξ. Πριν ακόμα ληφθεί η απόφαση για το εάν θα μειωθούν ή όχι από 1 Ιανουαρίου 2019 οι συντάξεις, οι περικοπές άρχισαν από τις συντάξεις κυρίας, όπως καταγγέλει το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων. Η μείωση στις συντάξεις αυτές γίνεται μέσω περικοπής της προσωπικής διαφοράς. Σύμφωνα με την καταγγελία του Ενδυσίου, ΕΦΚΑ επανυπολογίζει την σύνταξη των θανόντων και την ψαλιδίζει από τώρα όχι μόνο κατά 18% που ορίζει ο νόμος, αλλά κατά 30% ή και περισσότερο. Όπως σημειώνεται, αντί να γίνει ο επανυπολογισμός στη μεταβίβαση των συντάξεων χειρίας από το 2019, όπως ορίζει ο νόμος, περικόπτεται παρατύπωση από τις 13 Πέμπτου 2016 ημερομηνία εφαρμογής του νόμου Κατρούγκαλου. Το θέμα αφορά περίπου 80.000 συνταξιούχους, οι οποίοι χάνουν συνολικά περί τα 175 εκατομμύρια ευρώ. Το ΕΝΔΙΣΥ έχει στη διάθεσή του αποφάσεις μεταβίβαση σύνταξης λόγω θανάτου από μέλη του, από τις οποίες διαπιστώνεται ότι οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί είναι λάθος. Ενώ ο νόμος 4387 του 2016 ορίζει ότι ο επανυπολογισμός του γύρου συντάξεων θα ισχύσει από 1η 2019, οι συντάξεις χειρίας που έχουν μεταβιβαστεί στον επιζώντα σύζυγο έχουν ήδη επανυπολογιστεί παράνομα και αυτό γιατί δεν υπολογίζουν το 50% στο αρχικό ποσό σύνταξης του θανόντα, αλλά στο ποσό που προκύπτει μετά τον επανυπολογισμό του νόμου 4387 του 2016. Παραδείγματος χάρη, στην ταξιδιωτική πράξη μεταβίβαση λόγου θανάτου, η αρχή απόφαση ταξιδιοδότηση του θανόντα είναι 1519,92 ευρώ. Η απόφαση πρέπει να βγει κανονικά με το 50% της σύνταξης είναι 1519,92 επί 50% 759,96 ευρώ. Μετά από το παράνομο επανυπολογισμό, μειώνεται η αρχή απόφαση από 1519,92 ευρώ σε 1024,84 και υπολογίζει το 50% στα 1024,84 ευρώ, δηλαδή 512,42 ευρώ η σημερινή καταβαλλόμενη σύνταξη χειρίας. Άρα 759,96 ευρώ προ-επανυπολογισμού, μείον 512,42 ευρώ, 247,54 ευρώ η σημερινή διαφορά. Αυτό σημαίνει 247,54 ευρώ λιγότερα το μήνα από 1η του 2016 έως και σήμερα, δηλαδή 247,54 επί 27 μήνες, 6.683,58 ευρώ. Το ΕΝΔΙΣΥ ζητά πρώτον από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης να τροποποιήσει όλες τις εκδοθήσεις πράξης μεταβίβασης σύνταξης λόγω θανάτου από τις 15 του 2016 και μετά. Δεύτερον, επιστραφούν άμεσα οι διαφορές στους δικαιούχους. Υπενθυμίζεται ότι ο νόμος Κατρούγκαλου για πρώτη φορά καταργεί σύνταξη κυρίας αφού προβλέπει ότι ο επιζών σύζυγος, αν είναι κάτω των 52 ετών, δεν παίρνει σύνταξη. Παράλληλα, μειώθηκε το ποσό της σύνταξης από 70 σε 50%. Στο σημείο αυτό, να ανοίξουμε ένα παράθυρο στην ενημερωσή σας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε την εκλεκτή δημοσιογράφο από την Καβάλα και συνδιοργανώτρια του πρώτου Bike and Running, την κυρία Χρυσή Κατσαμακίδου. Κυρία Κατσαμακίδου, να σας καλησπέρισω. Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους τηλεθεατές και στις τηλεθεάτριές σας. Μεγάλη μου χάρα ξαναβρίσκομαι κοντά σας, έστω και τηλεφωνικά, για να μιλήσουμε τι μέλη γενέστε τελικά με το bike and running. Θα ήθελα να κάνετε σαν συνδιοργανώτρια, θα ήθελα έναν απολογισμό. Τον απόϊχο αυτή τη ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Εμένα προσωπικά μου άφησε μία πάρα πολύ ωραία ανάμνηση η συγκεκριμένη εκδήλωση. Μου άρεσε πάρα πολύ το ότι ο κόσμος ήρθε, ευχαριστήθηκε τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Μου άρεσε πάρα πολύ γιατί έχω κρατήσει πολύ όμορφες εικόνες γονείς με τα παιδιά τους να λαμβάνουν μέρος στη συγκεκριμένη εκδήλωση. Και νομίζω ότι αυτό εδώ ήταν και ο σκοπός μας, να φέρουμε τον κόσμο κοντά στον Ομαρχιακό Σύλλογο Αμαία Νομού Καβάλας, να γνωριστούμε καλύτερα και σιγά σιγά να αρχίσουμε να αυτή την παρέα να τη μεγαλώνουμε. Οι συμμετοχές, από ό,τι είπε και ο πρόεδρος της, ο κ. Σεμίδας, ήταν κάτι παραπάνω από ικανοποιητικές. Για πρώτη φορά, κάθε αργή και δύσκολη.
Σίγουρα, σίγουρα πάντοτε και συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λέτε. Κάθε αρχή και δύσκολη είναι πάντοτε. Ούτως ή άλλως και εγώ, ας πούμε, ήθελα να πάμε λίγο χαλαρά στη συγκεκριμένη εκδήλωση για να βρούμε τα πρώτα μας πατήματα, έτσι, γιατί ήταν κάτι που το διοργανώναμε για πρώτη φορά. Και εγώ και ο σύλλογος ονομαρχιακός. Βέβαια δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα αν δεν είχαμε και τη βοήθεια των εθελοντών που ήταν εκείνη την ημέρα εκεί. Ακόμα μία κοπέλα που με βοήθησε πάρα πολύ σε αυτή τη διοργάνωση, της Κατερίνας Κοκκίνου, και την ευχαριστώ δημόσια πάρα πολύ για τη συνεργασία, ήταν εξαιρετική. Πάντοτε για να κάνουμε τέτοιου είδους εκδηλώσεις πρέπει να μαζευόμαστε μία όμορφη παρέα και να έχουμε ένα κοινό σκοπό. Και σίγουρα οι εθελοντές παίζουν. Βρήκαμε ακόμα μία παρέα και διοργανώσουμε τον Bike and Run. Οι εθελοντές παίζουν πάντα μεγάλο ρόλο σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Σίγουρα, γιατί τους εθελοντές τους χρειαστήκαμε και καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής, καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Ήταν δηλαδή άτομα τα οποία βοηθήσανε πάρα πολύ και σίγουρα ότι ένας άνθρωπος ή πέντε άτομα δεν μπορούν να στήσουν μια τέτοια διοργάνωση. Πάντοτε χρειάζονται περισσότερα χέρια. Κύριε Χασαμακίδου, ποια μηνύματα έστειλε η συγκεκριμένη εκδήλωση? Από ένα δραστήριο βέβαια σύλλογο όπως είναι ο Μέα Καβάλας και με συνδιοργανώτρια βέβαια εσάς. Η συγκεκριμένη εκδήλωση έδωσε πάρα πολλά μηνύματα. Έδωσε μηνύματα αγάπης, έδωσε μηνύματα αλληλεγγύης, έδωσε μηνύματα αθλητισμού, έδωσε πάρα πολλά μηνύματα. Πραγματικά και ιδίως αυτό το, όταν δώσαμε το δώρο, γιατί το πρώτο δώρο του κρυμμένου θησαυρού που είχαμε το παιχνίδι μέσα στη συγκεκριμένη εκδήλωση ήταν ένα κράνος. Και το δώσαμε στο πρώτο κοριτσάκι που ήρθε και βρήκε την, που κέρδισε στο συγκεκριμένο παιχνίδι, και της είπαμε ότι η ζωή μας είναι ένας θησαυρός και ότι πρέπει πάντοτε να προφυλάσσουμε τον εαυτό μας με ένα κράνος όταν είμαστε στο δρόμο. Μάλιστα. Τι ετοιμάζετε από εδώ και πέρα, να θυμίσουμε τους τηλεθεατές? Τώρα από εδώ και πέρα με τον Ομαρχιακό Σύλλογο ΑΜΕΑ Νομού Καβάλας, σε περίπου 6 μήνες από τώρα έχουμε το ΑΜΕΑ Ικανότητες, μια άλλη εκδήλωση. Μάλιστα. Και από εκεί και πέρα, σαν Χρυσή Κατσαμακίδου, σίγουρα ετοιμάζω και άλλα πράγματα, τα οποία αυτά θα τα μαθαίνετε εν καιρό, όταν θα είναι να υλοποιηθούν. Μάλιστα. Κύριε Κατσαμακίδου, δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο που δεν αναφερθήκαμε. Βεβαίως. Εγώ να ευχαριστήσω δημόσια θα ήθελα τον πρόεδρο του Νομαρχιακού Συλλόγου ΑΜΕΑ, Νομού Καβάλας, τον κύριο Σμαράγδο Κρεμμύδα, για την εμπιστοσύνη που μου δείχνει στις διοργανώσεις αυτές και όλα τα παιδιά που είναι μέσα στο Συμβούλιο, όπως την Μπέννη Μαμαλιά, τον Γιάννη, τον Μένιο, όλα τα παιδιά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ τις επιχειρήσεις που στηρίξανε τη συγκεκριμένη δράση, τους χορηγούς επικοινωνίας, που μέσα σε αυτούς ήσασταν και εσείς και συνεχίζετε να στηρίζετε αυτή τη δράση. Και βέβαια να ευχαριστήσουμε και όλο τον κόσμο που ήρθε από Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και στήριξαν αυτήν την εκδήλωση. Ήταν κάτι που πραγματικά μας χαροποίησε ιδιαίτερα να δούμε κόσμο από Ξάνθη, Κομωτίνη και Ορεστιάδα. Μάλιστα. Αν και λίγοι, σε πρώτη φάση ελπίζουμε του χρόνου να το δυναμώσουμε ακόμα πιο πολύ. Μάλιστα. Κυρία Κατσαμακίδου, σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ, να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Στη κεντρική σκηνή, στη πλατεία Μητροπόλεως, συνεχίστηκαν οι εκδηλώσεις των γιορτών της παλιάς πόλης στη Ξάνθη με τη συμμετοχή 10 χορευτικών παραδοσιακών συγκροτημάτων από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Συνεχίστηκαν οι εκδηλώσεις των γιορτών της παλιάς πόλης στη Ξάνθη, στην κεντρική σκηνή, στη πλατεία Μητροπόλεως, με τη συμμετοχή 10 χορευτικών παραδοσιακών συγκροτημάτων από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Καλώς ήρθατε στη βραδιά λαογραφίας.
σαν πόνο και γελάσες, πήγε σαν πόνο και γελάσες και ψηλού καγκάρι, εσκες και ψηλού καγκάρι, εσκες. Thank you.
τα γερά καταβήτα σου, για σου μάνι βουλάντια σου. Στις γιορτές της παλιάς πόλης στη Ξάνθη συμμετείχε και η Μπαντινάδα, η μπάντα των Αφροβραζιλιάνικων κρουστών του Λυκείου Ελληνίδων Ξάνθης. Για άλλη μια φορά συμμετείχε και η Μπαντινάδα στις γιορτές παλιάς πόλης στη Ξάνθη, η μπάντα των Αφροβραζιλιάνικων κρουστών του Λυκείου Ελληνίδων Ξάνθης. Να περάσουμε τώρα στις αθλητικές μας ειδήσεις. Παγκόσμια πρωταθλήτρια αναδείχθηκε η Άννα Κουρακάκη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Νότια Κορέα, η οποία πρότευσε στο αεροβόλο πιστόλι 10 μέτρων και εξασφάλισε την πρόκρισή της στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.
ήταν το παράσημο που έλειπε από το πέτο της. Στα ξημερώματα της 4ης Σεπτεμβρίου στη Νότια Κορέα, η Κορακάκη πέτυχε ξανά Διάνα και στέθηκε για πρώτη φορά παγκόσμια πρωταθλήτρια στο αεροβόλο πιστόλι 10 μέτρων. Σημειωτέων στην προηγούμενη διοργάνωση είχε συμμετάσχει ως νεάνιδα. Η 22χρονη Χρυσή Ολυμπιονίκης προκρίθηκε στο τελικό με σκορ 585 και 20 κεντρικά δεκάρια. Όταν μάλιστα αποχώρησε η Κορεάτισσα Κιμ Μπόμι που αγωνιζόταν εντός έδρας, το κοινό τάχθηκε υπέρ της Ελληνίδας. Απέναντι στη φίλη της Ζωράνα Ρούνοβιτς, η Κορακάκη περίσσεψε με επίδοση 241,1 έναντι 239,8 της Σέρβας. Την τρίτη θέση κατέλαβε η Κιμ Μπόμι με 218,8. Αξίζει να σημειωθεί ότι πέρα από το χρυσό μετάλλιο, η Κορακάκη εξασφάλισε και την πρόκρισή της στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020 στο Τόκιο. Η αποστολή της πάντως στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Νότιας Κορέας δεν ολοκληρώθηκε αφού θα διεκδικήσει διάκριση και στο σπορ πιστόλι. Στην κορυφή του κόσμου, η Άννα Κορακάκη. Ακόμα μια σπουδαία επιτυχία για τον ελληνικό αθλητισμό. Νιώθω υπέροχα για αυτό το πρωτάθλημα. Ήρθα με πολύ άγχος γιατί ήρθα ως νούμερο ένα στον κόσμο. Επιβεβαίωσα τον τίτλο μου, βέβαια είναι ο πρώτος τίτλος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Νιώθω υπέροχα, νιώθω πολύ περήφανη, πολύ χαρούμενη και ανακουφισμένη που έχω εξασφαλίσει την πρόκρισή μου για τους Ολυμπιακούς του Τόκιο. Πραγματοποιήθηκε σε γνωστό ξενοδοχείο της Κομωτινής η κλήρωση των πρωταθλημάτων πρώτης και δεύτερης κατηγορίας της Επστράκης, καθώς και η κλήρωση του Κυπέλλου. Σε γνωστό ξενοδοχείο της Κομωτινής πραγματοποιήθηκε η κλήρωση των πρωταθλημάτων της ΕΠΣ Θράκης για τη σεζόν 2018-2019. Ο πρόεδρος της Ένωσης Μάνος Γαβριλίδης καλωσόρισε τους εκπροσώπους των σωματείων, τους οποίους χαρακτήρισε ήρωες, ωστόσο σε σχέση με την αναδιάρθρωση στα τοπικά δεν δεσμεύτηκε για το πόσες κατηγορίες θα υπάρχουν τη νέα χρονιά. Πλέον μετά τις αποχωρήσεις ομάδων στην κληρωτήδα μπήκαν συνολικά 23 ομάδες, εκ των οποίων οι 12 συμμετέχουν στην πρώτη κατηγορία και οι 11 στη δεύτερη. Βάσει πάντως προκήρυξης και με επεφερισμένη την πρόθεση να μειωθούν σε 10 οι ομάδες της ΕΠΣ Θράκης, ενδέχεται θέσεις να υποβιβαστούν ακόμα και 4 ομάδες. Η πρεμιέρα στα πρωταθλήματα προγραμματίζεται για το Σαββατοκύριακο 22 και 23 Σεπτεμβρίου. Οι αγώνες της πρώτης αγωνιστικής στην πρώτη κατηγορία της ΕΠΣ Θράκης, 22 Νάτου η έναρξη, Σπάρταχος Αιγαίων Θεοδόρων Πανθρακικός, Δόξα Νέος Συντροφορείου, Δόξα Γρατινής, Δόξα Σώστη, Ελπίδα Σαπών, Δόξα Προσκυνητών, Βιστονίδα Κοπτερού, Μέγας Αλέξης Ουσιάσμου, Ορφέας Τρίμης και Ορφέας Λαγανής Αναγέννης Παγουρίων. Στη δεύτερη κατηγορία της ΕΠΣ Θράκης, 23 Νάτου η έναρξη, ΑΕ Κομωτινής, ΠΑΟ Κομωτινής, Πολύανθος Ατσάλια Αρχοντικών, Πόντος Κομωτινής Ένωση Ασωμάτων, Αγιοχώρη Ηρακλής Απόνα, Ετός Μίσου Αναγέννης Ποντίων Θρυλωρίου, ενώ ρεπό έχει το Αρσάκιο. Πέρα από το πρωτάθλημα, πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στο ξενοδοχείο και η κλήρωση του Κυπέλλου. Συνολικά 24 ομάδες θα λάβουν μέρος στην προσεχή διοργάνωση. 12 ομάδες πρώτης κατηγορίας, οι 11 της δεύτερης κατηγορίας και φυσικά ο ΠΑΟ Κοσμίου που εκπροσωπεί την ποδοσφαιρική Ροδόπης στην Τρίτη Εθνική. Στην κληρωτήδα μπήκαν ωστόσο μόνο 16 ομάδες για να αναδειχθούν τα 8 ζευγάρια της πρώτης φάσης. 8 ομάδες πέρασαν απευθείας στους ομίλους, όχι κατόπιν κλήρωσης αλλά με βάση τη βαθμολογία της περσινής περίοδου. Συγκεκριμένα χωρίς αγώνα περνούν στους ομίλους ο πρωταθλητής ΠΑΟ Κοσμίου, η Κυπελλούχος Δόξα Προσκυνητών και η φιναλίστ που εκπροσώπησε τη Ροδόπη στο Κύπελλο Ελλάδας Δόξα Νέου Συντροφορείου, καθώς και οι ομάδες που τερμάτισαν ως την έκτη θέση του περσινού πρωταθλήματος, Ελπίδα Σαπών, Μέγας Αλέξης Ουσιάσμου, Δόξα Ρατινής, Σπάρταχος Αγίου Θεοδρών και Δόξα Σώστη. Οι υπόλοιπες ομάδες μπήκαν στην κληρωτήδα και αναδείχναν τα ακόλουθα ζευγάρια της πρώτης φάσης που θα διεξαχθούν το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο 15 και 16 Σεπτεμβρίου στις έδρες των ομάδων που αναφέρονται πρώτες. Αναγέννηση Πόντου Θρυλωρίου Ορφέας Ξυλαγανής, Ατσάλια Αρχοντικών Κομψάτους Πολιάνθου, Πόντος Κομωτινής Παγούρια, Βιστονίδα Κοπτερού Αγιοχώρη, Ηρακλής Σαπών Πανθρακικός, Ένωση Ασωμάτων Ορφέας Τρίμης, Αετός Μίσχου ΑΕ Κομωτινής και ΠΑΟ Κομωτινής Αρσάκιο. Να δούμε τώρα την πρόγνωση του καιρού στην Κομωτινή και ευρύτερα στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Για αύριο Τετάρτη 5 Ιανουαρίου ο καιρός θα είναι βροχερός με την θερμοκρασία να κυμαίνεται από 27 έως 29 βαθμούς Κελσίου και ασθενείς ανατολικούς ανέμους με ένταση που θα φτάσει τα 3 μποφόρ. Μετά το μεσημέρι της ίδιας ημέρας θα εκδηλωθεί ελαφριά επιδείνωση με εκδήλωση καταιγίδας με την θερμοκρασία να αγγίζει τους 21 βαθμούς Κελσίου και μικρή ενίσχυση των ανέμων από βόρεια διεύθυνση και ένταση μέχρι 5 μποφόρ. Στο σημείο αυτό έφτασε το τέλος το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση γύρω στα μεσάνυχτα. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ.